Η καρδιά είναι ένα κύλο, ηνομιώδες όργανο, τοποθετημένο στο θώρακα, λοξά στον άξονα του σώματος, με φορά από δεξιά άνω και πίσω, προς τα αριστερά, εμπρός και κάτω. Η καρδιά εμφανίζει 4 διαμερίσματα, 2 κόλπους και 2 κοιλίες. Έχουμε την δεξιά κοιλία, την αριστερή κοιλία, τον δεξιό κόλπο και στην οπίστη επιφάνεια της καρδιάς βλέπουμε τον αριστερό κόλπο. Από την καρδιά εξέρχεται η πνευμονική αρτηρία και η θωρακική αορτή με την ανιούσα μοίρα της, το αορτικό τόξο και την κατιούσα μοίρα της. Οι τρεις κύριοι κλάδοι της θωρακικής αορτής από δεξιά προς τα αριστερά είναι η βραχιοκεφαλική αρτηρία, η αριστερή κοινή καροτίδα και η αριστερή υποκλίδη αρτηρία. Τέλος, στην καρδιά εισέρχεται η άνω κύλη φλέβα. Η καρδιά εμφανίζει 2 επιφάνειες, την πρόστια ή στέρνοπλευρική επιφάνεια επειδή έρχεται σε επαφή με το στέρνο και τις πλευρές και την οπίστια επιφάνεια της καρδιάς που διαιρείται στην βάση και στη διαφραγματική επιφάνεια της καρδιάς. Στην πρόστια επιφάνεια της καρδιάς αναγνωρίζουμε κυρίως την δεξιά κοιλία, ένα μικρό τμήμα της αριστερής κοιλίας, το οποίο οδηγεί στην κορυφή της καρδιάς, καθώς και το δεξιό κόλπο με την τριγωνική προβολή του που αποτελεί το δεξιό οτείο. Μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας αναγνωρίζεται η πρόστια μεσοκοιλιακή άβλακα που φέρει αγγεία και λίπος, ενώ μεταξύ της δεξιάς κοιλίας και του δεξιού κόλπου αναγνωρίζεται τμήμα της στεφανιαίας άβλακας. Το περίγραμμα του δεξιού τμήματος της καρδιάς είναι από το δεξιό κόλπο και την άνω κύλη φλέβα, ενώ το περίγραμμα του αριστερού τμήματος στην πρόστια επιφάνεια πραγματοποιείται από την αριστερή κοιλία και τον αριστερό κόλπο. Σε αυτή την επιφάνεια βλέπουμε επίσης την πνευμονική αρτηρία, τα κομμένα χείλη του περικαρδίου, τον αρτηριακό σύνδεσμο μεταξύ του αορτικού τόξου και της πνευμονικής αρτηρίας. Στην διαφραγματική επιφάνεια της καρδιάς αναγνωρίζουμε το στόμιο της κάτω κύλης φλέβας, μεγάλο τμήμα της αριστερής κοιλίας και τμήμα της δεξιάς κοιλίας. Μεταξύ τους εντοπίζεται η οπίστια μεσοκοιλιακή άβλακα που επίσης φέρει αγγεία και λίπος, ενώ μεταξύ της αριστερής κοιλίας και του παρακείμενου τμήματος του αριστερού κόλπου εντοπίζεται η στεφανιαία άβλακα με τον φλεβώδη κόλπο. Στην βάση της καρδιάς αναγνωρίζουμε τον κάθετα τοποθετημένο δεξιό κόλπο με την άνω και την κάτω κύλη φλέβα. Μεταξύ του δεξιού οτίου και του άξονα των κύλων φλεβών αναγνωρίζεται η τελική άβλακα της καρδιάς. Επίσης, στην βάση της καρδιάς βλέπουμε τον αριστερό κόλπο με τις πνευμονικές φλέβες που εκβάλλουν εκατέρωθεν ως 2 ως ζεύγη σε αυτόν. Βλέπουμε τους κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας, τον δεξιό και τον αριστερό κλάδο, καθώς και το αορτικό τόξο, το οποίο περνά πάνω από το διχασμό της πνευμονικής αρτηρίας και συνεχίζει οπισθίως ως κατιούσα θωρακική αορτή. Όσον αφορά στις κοιλότητες της καρδιάς, θα ξεκινήσουμε βλέποντας το εσωτερικό του δεξιού κόλπου. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αφαιρέσουμε το οτείο και βλέπουμε τους κτενοειδείς μυς που αποτελούν το εσωτερικό τείχωμά του. Ο δεξιός κόλπος αποτελείται οπισθίως από τον κόλπο των κύλων φλεβών, όπου έχουμε τα στόμια της άνω και της κάτω κύλης φλέβας και προσθίως από τον αληθή κόλπο, όπου η μοναδική διακριτή ανατομική δομή είναι η κτενοειδής μυς του οτείου. Η διάκριση μεταξύ του οπίστιου και του πρόσθιου τμήματος του δεξιού κόλπου γίνεται από την τελική ακρολαφία, που είναι η συνέχεια της τελικής άβλακας της καρδιάς. Στο εσωτερικό του δεξιού κόλπου αναγνωρίζουμε το στόμιο του στεφανιαίου κόλπου, καθώς επίσης και το οειδές διάφραγμα, το οποίο εντοπίζεται επί του μεσοκολπικού διαφράγματος. Το εσωτερικό της δεξιάς κοιλίας διακρίνεται στο χώρο εισρωής του αίματος και στο χώρο εκροής.
Το χώρο εισροήστε το αίμα του. Το αίμα περνάει από το δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία μέσω τη δεξιά κολποκυλιακή τριγλόχινο βαλβίδο, η οποία αποτελείται από τρει γλοχίνε που μέσω των τενόντιων χορδών ενώνονται με του αντίστοιχου θηλοειδεί μύε. Οι θηλοειδεί μύε είναι ο διαφραγματικό, ο πρόσθιο και στο βάθο ο οπίστιο θηλοειδεί μύ. Ο χώρο εκροή του αίματο εμφανίζει λία επιφάνεια που ουσιαστικά δημιουργείται από το μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Το αίμα ρέει από τον χώρο εισροής στον χώρο εκροής και από εκεί περνά στην πνευμονική αρτηρία μέσω της πνευμονικής βαλβίδος. Ο αριστερός κόλπος, όπως είπαμε, βρίσκεται στην οπίστια επιφάνεια της καρδιάς και το μεγαλύτερο τμήμα του αποτελείται από τα αστόμια των πνευμονικών φλεβών, οι οποίες διατάσσονται αναζεύγη στις πλάγιες επιφάνειες αυτού. Επίσης, βλέπουμε προσθείως το αριστερό οτείο. Στην εσωτερική επιφάνεια του αριστερού κόλπου βλέπουμε τμήμα του μεσοκολπικού διαφράγματος με το οειδές διάφραγμα. Στο εσωτερικό της αριστερής κοιλίας αναγνωρίζουμε το χώρο εισροής και τον χώρο εκροής του αίματος. Στον χώρο εισροής το αίμα εισέρχεται στην αριστερή κοιλία από τον αριστερό κόλπο μέσω της αριστερής κολποκυλιακής ή διγλόχινος βαλβίδος. Η διγλόχινα βαλβίδα εμφανίζει δύο γλοχίνες, μία πρόσθια και μία οπίστια, οι οποίες μέσω τενότιων χορδών συνδέονται στον πρόσθιο και οπίστιο θηλοειδή μη. Ο χώρος εκροής του αίματος καταλήγει στην αορτική βαλβίδα και από εκεί το αίμα περνάει στην ανιούσα θωρακική ορτή. Όσον αφορά στις βαλβίδες, έχουμε ήδη μιλήσει για την δεξιά κολποκυλιακή και την αριστερή κολποκυλιακή βαλβίδα, καθώς και για τη βαλβίδα της πνευμονικής και της αορτικής. Η πνευμονική και η αορτική βαλβίδα αποτελούνται από μινοειδείς γλοχίνες που στην επιφάνειά τους φέρνουν μια προβολή, το φύμα του αράνθιους, και αυτή η προβολή εντοπίζεται εδώ ως μονήρης προσεκβολή. Δημιουργείται από την συνένωση των φυμάτων του αράνθιους κατά τη στεγανή σύγκληση των γλοχίνων της βαλβίδος. Όσον αφορά στην πνευμονική βαλβίδα, οι γλοχίνες είναι η πρόσθια, η δεξιά και η αριστερή, και όσον αφορά στην αορτική βαλβίδα, οι γλοχίνες είναι η οπίστια, η δεξιά και η αριστερή. Από την βάση της ανιούσας θωρακικής αορτής στα όρια με το τείχωμα της αορτικής βαλβίδος εκφύονται οι στεφανιές αρτηρίες, η δεξιά και η αριστερή στεφανία αρτηρία από στόμια που εντοπίζονται εσωτερικά και ονομάζονται στεφανιαίοι κόλποι του Βαλσάλβα. Για να δούμε το βαλβιδικό επίπεδο της καρδιάς πρέπει να αφαιρέσουμε τους κόλπους και να παραμείνουν οι κοιλίες. Στο βαλβιδικό επίπεδο της καρδιάς αναγνωρίζουμε τον σκελετό της καρδιάς που αποτελεί μια πάχυνση συνδετικού ιστού και εμφανίζει ένα δεξιό ινώδες και ένα αριστερό ινώδες τρίγωνο. Στο δεξιό ινώδες τρίγωνο συμμετέχουν η δεξιά και η αριστερή κολποκυλιακή βαλβίδα καθώς και η αορτική βαλβίδα, ενώ στο αριστερό ίνωδες τρίγωνο συμμετέχουν η αορτική και η αριστερή κολποκυλιακή βαλβίδα. Στις δύο κολποκυλιακές βαλβίδες αναγνωρίζουμε τους δύο ίνωδες δακτυλίους, οι οποίοι χρησιμεύουν για την πρόσφυση των γλοχίνων. Τα στεφανιαία αγγεία παρέχουν αιμάτωση στην ίδια την καρδιά και πορεύονται στις στεφανιές άβλακες μεταξύ κόλπων και κοιλιών, όπως είδαμε προηγουμένως. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία καλύπτεται μερικώς από το δεξιό οτείο που έχει ήδη αφαιρεθεί και αφού δώσει κλάδους για τον δεξιό κόλπο και την πρόσθετη επιφάνεια της καρδιάς, συνεχίζει μια σχετικά μακρά πορεία στην στεφανία άβλακα και δίνει τον επιχείλιο κλάδο στην δεξιά παρυφή της καρδιάς. Συνεχίζει την πορεία της στη στεφανία άβλακα και οπισθίως δίνει τον οπίστιο κατιόν κλάδο ή οπίστια μεσοκοιλιακή αρτηρία στην οπίστια μεσοκοιλιακή άβλακα της καρδιάς. Η αριστερή στεφανία αρτηρία εκφύεται και εμφανίζει βραχία πορεία μεταξύ του αριστερού οτίου και του κορμού της πνευμονικής αρτηρίας. Γρήγορα δίνει τον πρόσθιο κατιόν κλάδο, ο οποίος πορεύεται στην πρόσθια μεσοκοιλιακή άβλακα και ακολούθως δίνει τον
την περισπόμενη αρτηρία που πορεύεται στην αριστερή στεφανία άβλακα. Ο στεφανιαίος κόλπος είναι το μεγαλύτερο φλεβικό στέλεχος της καρδιάς που συλλέγεται από οξυγονωμένο αίμα από την ίδια την καρδιά και πορεύεται στην αριστερή στεφανία άβλακα. Σε αυτόν καταλήγει η μέση φλέβα της καρδιάς που πορεύεται στην οπίσθια μεσοκοιλιακή άβλακα, η μεγάλη φλέβα της καρδιάς που πορεύεται στην αριστερή στεφανία άβλακα και η μικρή φλέβα της καρδιάς που πορεύεται στη δεξιά στεφανία άβλακα. Τέλος, όσον αφορά στο ερυθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς, η κύρια σταθμή του είναι ο φλεβόκομβος που εντοπίζεται στο επικάρδιο κοντά στο στόμιο της άνοκυλης φλέβας, κατόπιν ο κολποκυλιακός κόμβος που εντοπίζεται στο μέσο κολπικό διάφραγμα κοντά στο κολποκυλιακό στόμιο και στην συνέχεια από εκεί ξεκινά το κολποκυλιακό δεμάτιο ή δεμάτιο του Χις, το οποίο διαπερνά το σκελετό της καρδιάς και πορεύεται προς τις κοιλίες δίδοντας δύο σκέλη, το δεξιό και το αριστερό σκέλος. Τα σκέλη αυτά πορεύονται κάτωθεν του ενδοκαρδίου και του μεσοκοιλιακού διαφράγματος προς την κορυφή της καρδιάς και καταλήγουν στους θυλοειδείς μύες.